Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα το οξυμένο πρόβλημα με το πόσιμο νερό σε πολλά χωριά του Δήμου Μίκης στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Ενίσω Δημοτική Αρχή από το Σεπτέμβριο του 2014 που αναλάβαμε, διαπιστώσαμε βέβαια ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στο τομέα της ίδρυυσης. Παραλάβαμε μια ίδρυυση με σχεδόν μηδενικό προσωπικό, ελάχιστους σπόρους και από πλευράς υποδομών να υπάρχουν 97 πηγές, 10 αντλιοστάσια, 82 δεξαμενές και χιλιάδες συνδρομητητές και ακόμα δεκάδες χιλιόμετρα εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το ισχυρό ορεινό ανάγλυφο της περιοχής, καθιστά ανέφικτο και ανθρωπίνως αδύνατο τον πλήρη έλεγχο του όλου συστήματος και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που όλοι θα επιθυμούσαμε να υπάρχει, οι Δήμος και οι Δημότες. Στο διάστημα αυτό λοιπόν των 3 ετών και παρά την έλλειψη πόρων και κονδυλίων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προχωρήσαμε σε σημαντικές παρεμβάσεις με πόρους στο Δήμο σε αρκετούς οικισμούς όπου υπάρχουν έντονα προβλήματα υδρότησης. Παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση παλιών δικτύων και δεξαμενών, υδρομαστεύσεις πηγών και τοποθέτηση χλωριωτήρων, με λειτουργία εφιστάμενης γεώτρησης και αποκατάσταση πάρα πολλών βλαβών σε δίκτυα και αντλίες, με τις οποίες λύθηκαν εν μέρη κάποια προβλήματα σε κάποιους οικισμούς της ίδρυυσης. Βέβαια τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν για αρκετούς ακόμα οικισμούς. Και στα πλαίσια του προγράμματος το ΕΣΠΑ 14-20 έχουμε ήδη εκπονήσει μελέτη, περιμένουμε την έγκριση από το Δασαρχείο για να την καταθέσουμε, γιατί μιλάμε για τις αδειοδοτήσεις, τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων πολλών οικισμών. Μιλάμε για 11 καινούριες δεξαμενές, για πολλά χιλιόμετρα εξωτερικό δίκτυο, αλλαγή σωληνώσεων και ούτω καθεξής. Πράγματι ακόμη και σήμερα υπάρχουν μερικοί οικισμοί στο Δήμο μας όπου η υδροδότησή τους γίνεται με μεταφορά με το βιτιοφόρο που υπάρχει. Ο λόγος είναι διότι οι οικισμοί αυτοί παίρνουν νερό από πηγές οι οποίες έχουν στερέψει εντελώς. Γι' αυτό το λόγο γίνεται. Σε κάποιους άλλους οικισμούς βέβαια έχει έλλειψη νερού, άρα εκεί σε συνεννόηση με τους κατοίκους όλων διάφορων χωριών έχει μπει κάποιο ωράριο, κλείνεται κάποιες ώρες το νερό, μαζεύεται και μετά έτσι το αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, επειδή κάτι τέτοιο δεν αποτελεί λύση, ο Δήμαρχος Μίκης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο προκειμένου να δουν από κοινού το πρόβλημα και πώς αυτό μπορεί να αμβλυνθεί μέσω νέων γεωτρήσεων. Και μας υποσχέθηκε ότι θα μας στηρίξει ως Περιφέρεια για καινούριες γεωτρήσεις ή και κάποιες άλλες πηγές. Όντως αυτό πράξαμε, βρήκαμε έναν γεωλόγο με τον οποίο συνεργαστήκαμε τις τελευταίες 3 ημέρες, έγινε μια συνολική έρευνα, περιμένουμε το πόρισμα και τη τεχνική έκθεση του γεωλόγου αυτού για να πάμε με πρόταση στον Περιφερειάρχη για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και σε άλλες ανάγκες. Επίσης, επειδή το δικτυοφόρο όχημα που έχουμε εμείς δεν μας αρκεί λόγω της πραγματικά υψηλής υψηδρίας, έχουμε απευθυνθεί προς την ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ακόμα και στην ΚΕΔΕ έχουμε κάνει έγγραφο και ζητάμε βοήθεια από κάποιους δήμους που, αν έχει κάποιος δήμος και διαθέτει κάποιο υδροφόρο όχημα, να μας το παροχωρήσει τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα ώσπου να μπορούμε να έχουμε πιο άνεση την ανταπόκριση στις ανάγκες των δημοτών μας. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Μίκης τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση χρειάζεται άμεση συνεργασία πολιτών δημοτών με διάλογο στην λελογισμένη χρήση νερού για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πόσιμου νερού στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Και η συνεργασία με τους δημότες μας είναι σημαντικό για την επίλυση του προβλήματων αυτών. Ξέρουμε, γνωρίζουμε, μας ενημερώνουν ότι σε πολλούς οικισμούς στους οποίους αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το πόσιμο νερό, κάποιοι λένε ότι υπάρχουν παράνομες παροχές, κάποιοι λένε ότι ποτίζουν μπαχτσέδες και καπνά. Θα παρακαλούσα
όλους τους δημότες μας να συνεργαστούμε στο θέμα αυτό, να περιορίσουμε τα ποτίσματα, γιατί πρώτα πρέπει να έχουμε νερό στο σπίτι να πίνουμε και αν περισσεύει να σκεφτόμαστε για τους μπαχτσέδες και για τα χωράφια μας.